όλους και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, αύριο ξεκινάω διατροφή. Συγχωρήστε το μπιφτέκι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω στο κεφάλι μου. Δεν είμαι έτοιμη ψυχολογικά να σας πω την αλήθεια. Τελευταία πεινάω πάρα πολύ και την τελευταία εβδομάδα, τώρα είναι Πέμπτη, σήμερα. Αύριο Παρασκευή θα πάω να μετρηθώ και να πάρω το πρόγραμμα διατροφής. Τώρα θα το πάρω αύριο, το πάρω το Σάββατο, θα δείξει από το ετοιμάσει η διατροφολόγος. Τι έλεγα, ναι, αυτή τη βδομάδα έχω προσπαθήσει να μαζευτώ. Έχω κόψει τις πολλές χαζομάρες που έτρωγα πριν. Μπας και δείξει καλύτερα νούμερα αύριο λιγάκι και πάρω έτσι στα πάνω μου. Υπολογίζω ότι είμαι γύρω στα 72-73 κιλά, αλλά αύριο θα δούμε το λίπος αναλυτικά, θα δούμε την κατακράτηση, θα δούμε την οστική μάζα, θα δούμε το σπλαχνικό λίπος, θα δούμε τους μυς, θα τα δούμε όλα μαζί και μετά θα σας δείχνω τι τρώω καθημερινά. Σκέφτομαι και υπολογίζω ότι ίσως πηγαίνω κάθε δύο εβδομάδες για μέτρηση και συζήτηση. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό, αν θα πάω στο διβδόμαδο ή στο δεκαήμερο. Σήμερα έχει πει 5 η ώρα για να φάω εγώ μεσημεριανό και έχω φτιάξει. Είχα κοτόπουλο στήθος στο φούρνο και έκανα πληγούρι και θα φάω αυτό το εξαίσιο γεύμα μαζί με ντοματίνια. Πεινάω. Τη λέξη αυτή θα την ακούτε πάρα πολύ σε αυτό εδώ το vlog. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο που θα πηγαίνω στην διατροφολόγο. Ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Θα ανέβω τώρα για μέτρηση. Ευχηθείτε μου καλή τύχη, αρκετά ξέρω το αποτελέσματα. Θα είναι τελείως διαφορετικά την τελευταία φορά που ήρθα. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Χτες δεν μιλήσαμε μετά που βγήκα από την διατροφολόγο. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι μετρήσεις μου. Είμαι 71 και 8. Το λίπος είναι 23,3 μέσα στο όριο. Η μυϊκή μου μάζα είναι 52,3 κιλά. Είναι πάνω από το φυσιολογικό. Η οστική μου μάζα, η μεταβολική ηλικία, δηλαδή μεταβολίζω σαν 20 χρονών. Κατακράτηση δεν έχω. Το σπλαχνικό μου λίπος είναι γύρω στο... Όχι γύρω, είναι 2. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχω πάρει λίγο στα πόδια και λίγο στα χέρια, να το... Εδώ πέρα είναι οι παλιές μου μετρήσεις. Ξεκίνησα διατροφή στις 9 πρώτου του 19, στα 83 και 2. Βλέπετε εδώ πέρα την πτώση. Είχα φτάσει μέχρι 64 κιλά, σοκ. Και τώρα είμαι εδώ. Και το λίπος είχα φτάσει, παιδιά, να είναι 10 κιλά. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τα νέα ήταν γενικά καλά. Εγώ τα περίμενα χειρότερα. Ουσιαστικά, έχω πάρει από τις 10 Σεπτέμβρη του 20 γύρω στα 5 κιλά. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι τα 5 κιλά είναι 2,5 κιλά περίπου λίπος, λογικό, και 2,5 κιλά περίπου μυς. Πώς πήρα εγώ μυϊκή μάζα, ενώ δεν κάνω γυμναστική, δεν ξέρω. Αυτό μου προκάλεσε λίγο έκπληξη. Γενικά είμαι σφιχτή στο σώμα, αλλά σίγουρα είχα καταλάβει ότι είχα πάρει παραπάνω κιλά. Πώς θα πάει το πράγμα? Θα έχω από Δευτέρα, τώρα είναι Σάββατο, θα έχω από Δευτέρα το πρόγραμμα διατροφής, το οποίο είναι δομημένο πάνω στο πρόγραμμά μου και στην καθημερινότητά μου και στις ανάγκες μου, γιατί χθες συζητήσαμε ότι εγώ δεν θέλω να πεινάσω όπως πείνασα στις αρχές, αλλά τότε μιλούσαμε ότι έπρεπε να χάσω 15 κιλά τουλάχιστον. Οπότε υπολογίζω ότι μέσα σε ένα δίμηνο βαριά θα έχω χάσει αυτά τα 2,5 κιλά λίπους. Μπορεί να είναι και πολύ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πρέπει να είμαι συνεπής, οργανωμένη και να μην ξεφύγω από τη διατροφή. Κάτι το οποίο έχω να το κάνω πολύ καιρό και πρέπει λίγο πρώτα να το συνειδητοποιήσω εδώ και μετά να το συνειδητοποιήσω εδώ, γιατί πεινάω. Γενικά πεινάω. Το φαγητό μου αρέσει. Είναι μια απόλαυση.
πρέπει να μπω λίγο σε πρόγραμμα και να αρχίσω πάλι να μετράω τις μερίδες μου με γραμμάρια και με την κλασική κούπα που μετράω. Όπως σας είπα, τα νέα ήταν καλά. Μεταβολίζω ως 20 χρονών. Αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ θετικό. Και από τα 71 κιλά που είμαι, 72 πες χοντρικά, τα 52,5 είναι εμείς, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ αν ξεκινήσω πάλι γυμναστική που δεν το βλέπω, γιατί ούτε προλαβαίνω ούτε και χώριξε, θα γίνω ντούκι. Δηλαδή τώρα δεν γυμνάζομαι και είμαι σε καλά επίπεδα. Πού να γυμναστώ κιόλας, θα πετάξω πάλι και λακκούς, αλλά η όρεξη είναι μηδενική, οπότε πρέπει λίγο να ξεκινήσω το περπάτημα, να είμαι λίγο πιο ενεργή, να μην τεμπελιάζω. Κάτι τέτοιο πρέπει να συμβεί. Εδώ πέρα είναι και το παράρτημα που ξαναπήρα, γιατί δεν θυμάμαι που βρίσκεται. Και έχουμε τα φρούτα, τη σαλάτα, που το μαρούλι και το αγγούρι, επειδή έχουν πάρα πολύ νερό, μπορούμε να τρώμε περισσότερο. Έχει τη βραστή σαλάτα, έχει τα όσπρια, και τις κόκκινες φακές σαν επιλογή, και τη φάβα που μου αρέσει φουλ. Απλά δεν την κάνω συχνά, γιατί πρέπει πρώτα να βράσεις, μετά να κάνεις με τον μπίμερ να το λιώσεις. Τέλος πάντων, καλή επιλογή και αυτή. Έχουμε λαδερά, αρακά, φασολάκια, μπάμιας, δέντρο, μπριάμ, σπάνια, σπανακόριζο που το πεθαίνουμε, λαχανόριζο, πρασόριζο και γεμιστά. Τώρα που ανοίγει ο καιρός μου να κάνουμε και γεμιστά. Ψάρια διάφορα, σαρδέλα τσιπούρα εγώ τρώω πιο εύκολα και τόνο. Και τώρα όσον αφορά το ψωμί, πρέπει να είναι 30 γραμμάρια, το παξιμάδι πρέπει να είναι άλαδο στα 15, δηλαδή το μικρό. Μία πατάτα είναι στα 85 γραμμάρια και αραβική πίτα τορτίγια το μεσαίο. Μέχρι τώρα το μεγάλο. Άκυρο. Λάθος. Δεν είναι λάθος, απλά θα βγαίνουν παραπάνω οι θερμίδες ημερήσια. Προτιμούμε άπαχα κομμάτια κρέατος, στήθος κοτόπουλο. Να φέρουμε το ορατό λίπος από το κρέας και την πέτσα από το κοτόπουλο, που εγώ αυτά τις κέλος δεν τα τρώω. Εστιάζουμε σε ψήσιμο βράσιμο μαγείρεμα στον ατμό και αποφυγή του τηγανίσματος. Εγώ έχω και το air fryer εδώ για πατάτες που βοηθάει full. Και το ελαιόλαδο που έχει τις περισσότερες θερμίδες, είναι μία κουταλιά της σούπας σε κάθε σαλάτα ή μία κουταλιά της σούπας σε κάθε μερίδα φαγητό. Αυτό το τυρό ακόμα, εδώ μετά από 3 χρόνια το κρατάω, μισό λεπτό, πήγα χθες και αγόρασα αμύγδαλα και τα καβούρδισα τώρα, μου σχοβολάει όλο το σπίτι και τα τρώω πολύ πιο εύκολα. Βέβαια μπορεί να πέσει στην παγίδα του επειδή είναι νόστιμα να φας παραπάνω, λογικό θα μου πεις. Πού είχαμε μείνει? Ναι, στο λάδι. Το λάδι και τη στέβια τα τυρώ full, δεν τα έχω ξεχάσει καθόλου. Και τώρα όσον αφορά τα γεύματα, πρέπει να υπάρχει, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα γεύματα περίπου ανά 3 ώρες και πρέπει να καταναλώνω το φαγητό με αργό ρυθμό, πράγμα το οποίο πρέπει να το φτιάξω, γιατί τρώω λέμαργα, το φαγητό δεν το μασα, το καταπίνω, δηλαδή όλος μπορεί να θέλει ακόμα να φάει μισό σουβλάκι και εγώ να το έχω φάει ήδη, γιατί εκείνη την ώρα πεινάω και θέλω να φάω γρήγορα όλο το φαγητό. Ίσως φταίει και το γεγονός ότι δεν έχω μία σωστή διατροφή και μένω ώρες νηστική και μετά πεινάω full και τα καταναλώνω όλα πολύ γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες. Και επίσης πρέπει λίγο να φτιάξω το νερό, το οποίο δεν έχω καταφέρει ακόμα να το φτιάξω, γιατί με πιάνει ανακατοσούρα αν πιω πολύ νερό. Επίσης πάω πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός στην αρχή προσπαθεί να αποβάλει τις τοξίνες με το πολύ πολύ νερό και στη συνέχεια αυτό μειώνεται. Εγώ το είχα ξεκινήσει αυτό και πρόπερση. Ξεκίνησα να πίνω φουλ νερό, δεν έφτασα στο σημείο που ο οργανισμός είναι σε καλά επίπεδα και δεν χρειάζεται να πηγαίνει τόσο συχνά τουαλέτα. Γιατί με είχε πιάσει η κοιλιά μου και το στομάχι μου, δεν είμαι καθόλου φίλος του νερού. Μπορεί να πιω ένα ποτήρι νερό τη μέρα γιατί ξεχνάω, ειδικά το χειμώνα. Το καλοκαίρι μπορεί να πιω λίγο περισσότερο γιατί ζεσταίνομαι και υδρώνω, οπότε το χωνάκι. Έχουμε κελάμι.
Σάββατο Κυριακή θα προσέχω εγώ όπως ξέρω και όπως μπορώ και από Δευτέρα θα έχω το mail με τη διατροφή. Θα πηγαίνω κάθε 2 εβδομάδες για μετρήσεις και συζήτηση. Θα το σπάσουμε αν είναι σε μία και μία το vlog, να δούμε πώς θα πάει. Έχει μια απόκληση ζυγαριά που έχω εδώ στο σπίτι περίπου 1 κιλό. Από εκεί βγαίνει η απόκληση, για να ξέρω κι εγώ να υπολογίζω το ζύγισμα. Τα λέμε από Δευτέρα, που ξεκινάμε δυναμικά. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, ξεκίνησα επισήμως την διατροφή. Και το πρωί έφαγα πριν φύγω 3 φρυγανιές ολικής άλεσης με 1,5 φέτα κίτρινο τυρί. Δεν είχαμε χαμηλά λιπαρά, έφαγα κανονικό γκούντα, πρέπει να ψωνίσω με χαμηλά λιπαρά. 1 φρούτο, μετά έφαγα 1 χειροποίητη μπάρα που την έφτιαξα εγώ. Αν θέλετε τη συνταγή να σας την πω, σχολιάστε μου από κάτω, γράψτε το μου για να σας την πω σε κάποιο επόμενο βίντεο. 40 γραμμάρια και μετά έφαγα και 1 κεσεδάκι γιαούρτι. Αυτά εδώ τα οποία τα ξαναπήρα, είχα καιρό να τα πάρω, είναι τα Vita Line με στέβια, τα οποία έχουν πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Τώρα, μαγειρεύω κοτόπουλο στο φούρνο, θα φάω 150 γραμμάρια και 2 πατάτες και σαλάτα αν θέλω, που δεν νομίζω να φάω, θα δω. Και για βραδινό, έχω 50 γραμμάρια κοτόπουλο με 2 κούπες σαλάτα και 2 παξιμάδια ολικής άλυσης. Επειδή σήμερα θα φάω αργά μεσημεριανό, δεν ξέρω αν θα πεινάσω τόσο πολύ ώστε να φάω ολόκληρο το βραδινό γεύμα. Αν πεινάσω όμως, έχω το περιθώριο. Τι άλλα νέα, από την αποτρίχωση που είχα κάνει σήμερα, η κατάστασή μου είναι αυτή εδώ, είμαι σε καλύτερη κατάσταση, τώρα θα πάω να βάλω και μπεπανθόλ και σήμερα το βράδυ έχει Eurovision, δυνατά Ελλάδα, πάμε να περάσουμε στον τελικό, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αυτά, τώρα πίνω τον 3ο καφέ της ημέρας, δεκαφεϊνέ όμως γιατί δεν θα με παίρνει ύπνος το βράδυ. Και τα λέμε. Γεια σας, Τετάρτη σήμερα και πάω να φτιάξω τα νύχια μου γιατί έχουν παραμακρύνει. Να σας πω λίγο πως έχει πάει σήμερα η διατροφή. Από το πρωί έχω φάει 1 κούπα γάλα με 40 γραμμάρια cornflakes ολικής άλυσης, έχω φάει 1 μπανάνα, 1 γιαουρτάκι με στέβια με κεράσι, 1 μπάρα χειροποίητη που ήταν περίπου 40 γραμμάρια και έφαγα και μεσημεριανό στο σχολείο, 1 κούπα αρακά με πατατούλες μέσα, όχι πάρα πολλές, και 2 παξιμάδια, είχα και λευκό τυρί να φάω, ήθελα, αλλά είχα φέτα σπίτι και δεν ήθελα να τη φάω γιατί έχει περισσότερα λιπαρά και περισσότερες θερμίδες. Πρέπει να πάω να αγοράσω λευκό τυρί για να έχω και αυτή την επιλογή. Τώρα για βραδινό δεν θυμάμαι τι έχω, θα σας πω μετά. Χτες όμως δεν ξέρω τι με έπιασε, πια πολύ Coca-Cola Zero, δεν έπρεπε να πιω τόσο πολύ, βλέπαμε και τη Eurovision και πήγαινε το λέτε κάθε 3 και λίγο, κατουγιόμουνα, ήπια και πολύ νερό, γενικά προσπαθώ να πίνω πολύ νερό, κάτι που δεν το έκανα παλιά και αυτό κάπως με δυσκολεύει. Κατά τα άλλα σήμερα δεν μπορώ να πω ότι πίνασα, χτες πίνουσα περισσότερο. Γενικά καλά πάει, νιώθω ότι έχω αρχίσει και ξεφουσκώνω, θετικό βήμα αυτό. Και τώρα θα τα πούμε το βράδυ, όπως σας είπα πάω να κάνω τα νύχια. Θα τα πούμε μετά να σας δείξω τα καινούργια μου νύχια. Και να σας πω και τι θα φάω για βράδυ. Γεια σε όλους. Χτες το βράδυ τελικά δεν σας μίλησα, έφαγα όντως 1 μελέτα με 2 αυγά, μανιτάρια, 1 ντομάτα, 2 κουράκια κνωσού και 1 παξιμάδι. Τώρα είναι μεσημέρι, έχω φάει για πρωινό cornflakes με γάλα, έφαγα μετά 1 μπανάνα, μετά 1 μπαρίτσα χειροποίητη όπως και χθες, τώρα έφαγα το μεσημεριανό μου που ήταν 1 κούπα αρακά με 1 κομματάκι λευκό τυρί και 2 παξιμάδια. Απογευματινό θα φάω 1 γιαουρτάκι με στέβια με τα κεράσια και το βράδυ έχω πάλι ομελέτα. Θα βγω το απόγευμα 7 με 9, οπότε θα φάω κατά τις 9.30 και 10 η ώρα. Σήμερα έχει Eurovision. Βγήκα έξω,
ήπια το ξύνο νερό μου με στημένο. Μόνο αυτό μπορούσα να πιω σήμερα. Και γύρισα σπίτι, έφτιαξα την κλασική ομελέτα που έφαγα και χτες. Εν έχω να σας πω, πεινούσα αφόρητα. Ήθελα να φάω και το τραπέζι. Αλλά μετά που έφαγα την ομελέτα με την ντομάτα και τα κουράκια και όλα αυτά, κάπως αναίσθησα. Είδαμε και Eurovision, δεν πέρασε και Κύπρος, κρίμα, ούτε Μάλτα, που μου άρεσαν πάρα πολύ και οι δύο. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τον τελικό του Σαββάτου. Πάω για ύπνο, γιατί αύριο έχω σχολείο και δεν θα ξυπνώ με τίποτα. Καληνύχτα. Καλή Παρασκευή. Τελείωσα τη δουλειά, ήρθα σπίτι να κάνω κάτι άλλες δουλειές που είχα, να καθαρίσω, να συμμαζέψω, να βάλω κάτι πλυντήρια. Σήμερα για πρωινό έφαγα 3 γουάσα φρυγανιές με ταχίνι με στέβια. Μετά έφαγα 1 μπανάνα. Μετά το γνωστό γιαουρτάκι. Και σήμερα το πρόγραμμα είχε ψάρι, αλλά εγώ επειδή δεν πρόλαβα να μαγειρέψω και δεν είχα και ψάρι, έφτιαξα αυτή εδώ τη σαλάτα με ένα κεσεδάκι τόνο. Έβαλα μέσα ρίγανη, λίγο ξύδι, βαλσάμικο και μία κουταλιά λάδι και αλάτι φυσικά. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου έφτιαξα γλυκοπατάτες, γιατί είχα 2 πατάτες αρκετά μέτριες και βρήκα τις γλυκοπατάτες και λέω άντε τις πάρω να τις δοκιμάσω. Είναι αυτές εδώ. Είναι πολύ πορτοκαλί, δεν ξέρω αν έχετε ξαναφάει ποτέ. Αυτή είναι μία μεγαλούτσικη γλυκοπατάτα. Μία μόνο. Και την έκανα στη φριτέζα αέρος με μία κουταλιά της σούπας λάδι και αλάτι. Και τώρα θα κάτσω να φάω, πείνασα. Και μετά να συνεχίσω τις δουλειές. Και να δούμε πώς θα πάει και η πείνα σήμερα. Καλό Σάββατο! Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, χτες η μέρα πήγε μέτρια, γιατί πεινούσα πολύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το απόγευμα έφαγα μια φέτα ψωμί του τόστου με μια φέτα τυρί με χαμηλά λιπαρά. Συγχωρήστε το έσχος, θέλω να πάω να λουστώ μετά γιατί το βράδυ έχουμε έξοδο. Και το βράδυ έφαγα μια σαλάτα, έφαγα ντομάτα γκούρι, λευκό τυρί, παξιμάδια. 2. Αυτά. Επίσης είχα τη μέση μου χτες, ήμουν όλη μέρα ξαπλωμένη. Δεν ξέρω γιατί με έπιασε η μέση και το ισχύο και ήμουν με θερμοφόρα και αλυφές. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα κατά τις 10-10.30 και έφαγα 3 φέτες ολικής άλεσης, αυτές τις γουάσα, τις φρυγανιές, με μια μισή φέτα τυρί. Πίνω καφέ, ακόμα δεν τον έχω τελειώσει, έφαγα και μια μπανάνα και τώρα φτιάχνω μπασμάτι, ριζάκι και έχω φτιάξει και μπιφτέκια. Οι ποσότητες που θα φάω είναι 150 γραμμάρια μπιφτέκι, 2 τρίτα της κούπας ρύζι, 1 κουταλιά του γλυκού τυρί τριμμένο με χαμηλά λιπαρά και 2 κούπες ομή σαλάτα ή 1 κούπα βραστή σαλάτα. Ομή θα φάω, αγκουράκι και ντομάτα, κλασικά, ντοματίνια βασικά. Το απόγευμα έχω ένα σμούθι με ένα φλιτζάνι γάλα 1,5%, ένα φρούτο, 1 κουταλιά του γλυκού μέλι και 1 κουταλιά του γλυκού ταχίνι. Αυτό δεν ξέρω αν θα το πιω, θα δω. Γιατί είχα και κάτι ενοχλήσεις στην κοιλιά και λέω σήμερα να μην φάω πολλά φρούτα και πολλές σαλάτες. Και για βραδινό σήμερα είχα αραβική, δεν ξέρω αν θα το φάω γιατί μάλλον θα βγω από πιο νωρίς και θα πιω. Οπότε λέω να το μετριάσω το αλκοόλ με το φαγητό και να μην φάω βαριά, ίσως φάω κάτι πάρα πολύ ελαφρύ για να είμαστε εντάξει. Πάω να αποτελειώσω το ρύζι και θα τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Τι καλημέρα, βασικά να σας πω τι ώρα είναι. Είναι 3 παρά 20 και εγώ πριν από λίγο ξύπνησα. Γιατί γυρίσαμε χτες 6,5 ώρα το πρωί. Ακούτε δηλαδή πως είμαι. Βγήκαμε χτες για ποτό και έσπασα λίγο τη διατροφή. Δυστυχώς. Έφαγα μία αραβική κατά τις 8 η ώρα, σαν απογευματινό βραδινό, με λίγο τυρί και λίγη μπριζόλα φουέγο. Και μετά βγήκα, πήγα σε 2 μαγαζιά, ήπια και ένα απερόλ και 3 τζιν σόδα. Βέβαια εγώ
πρόσθετα σόδα και παγάκια συνέχεια να ξεγελιέμαι. Αλλά έχω να σας πω ότι επειδή είχα να πιω μέρες, με πείραξε πάρα πολύ, γιατί δεν είχα φάει και πολύ. Μου γύρισε το στομάχι, κάποια στιγμή δεν ένιωθα πολύ καλά προς το τέλος. Τώρα ήταν και το ξενύχτη, ήταν και αυτό. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και είχα τύψεις γιατί δεν έπρεπε να πιω τόσο. Ωστόσο, έχουμε άλλες 2 εβδομάδες μπροστά μας, περίπου, για να επαναρθώσουμε. Το θέμα είναι ότι σήμερα εγώ θα έτρωγα σκεπαστή, γιατί έχω να φρει γεύμα τη βδομάδα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα το φάω, δεν θα το φάω. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Θα δω τι θα κάνω. Τώρα πάμε να μετρηθούμε. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Μια περιέργεια την έχω. Τέλειο. Είμαι σχεδόν 1 κιλό και κάτι κάτω. Παντόφλα επική, το ξέρω. Σήμερα έφαγα μόνο μία μπανάνα. Από την ώρα που ξύπνησα δεν έχω και πολλή ώρα. Και έχω πάλι, μπορώ να πιω σήμερα ένα σμούθι και έχω και ένα φριγεύμα και μπιφτέκι με ρύζι που έχω από χθες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Χθες η αλήθεια είναι ότι πεινούσα πολύ. Μάλλον γι' αυτό ήπια και περισσότερο. Πήγαμε καλά αυτή τη βδομάδα. Είμαι 1-200 κάτω περίπου. Θεωρώ ότι είναι καλά. Γιατί προσέχω και τηρώ το πρόγραμμα πιστά, κατά γράμμα, δεν ξεφεύγω καθόλου. Σας είπα, μόνο χτες ξέφυγα. Εγώ ανυπομονώ για τη μέτρηση στη διαιτολόγο, που είναι πιο ακριβής, εννοείται. Το vlog τελειώνει εδώ σήμερα Κυριακή. Αύριο ξεκινάμε το καινούριο της καινούριας εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, για να δούμε πάλι μαζί τι έχω να φάω, πώς τα πήγα και γενικά πώς λειτουργεί όλη η κατάσταση. Σας έχω και παρέα για να ξεχνιέμαι λιγάκι. Αυτά. Καλά να περάσετε σε ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε στο καινούριο βίντεο. Φίλοι και πολλά!